Η επιχείρηση επαναπατρισμού των 51 μεταναστών οι οποίοι βρίσκονταν παράνομα στην Κύπρο είναι η μεγαλύτερη που πραγματοποιείται στο νησί μας. Οι μετανάστες αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Λάρνακας για την πρωτεύουσα της Μπακλαντές, Ντάκα, στις 2 το μεσημέρι με ειδική ναυλωμένη πτήση και με τη συνοδεία 115 αστυνομικών και νοσηλευτών. Όλοι οι αλλοδαποί φιλοξενούνται στο κέντρο της Μενόγιας και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Ανδρέα Αγγελίδη, συνελήφθησαν τους προηγούμενους μήνες. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δώσει τη γραπτή τους συγκατάθεση για επαναπατρισμό. Όσον αφορά την διαταγή επιχείρηση, αναφέρομαι ότι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα. Με την άφιξη της πτήσης, οι 51 μετανάστες θα αφαιθούν ελεύθεροι και το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για την Ινδία, όπου οι αστυνομικοί θα διανυκτερεύσουν στο Νέο Δελχή. Ο επαναπατρισμός των αλλοδαπών έγινε με χρηματοδότηση κατά 95% από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5% από τα Εθνικά Ταμεία.